διευθυντή ή είχα προσωπικό, το προσωπικό ενοποιήθηκε. Δηλαδή, όταν ενώνω το Δήμο πολύ, έτσι, ενώ ένα Δήμο θα μπορούσε να έχει υποχρεωτικά έναν ηλεκτρολόγο, παράδειγμα, ή έναν υδραυλικό ή έναν χειριστή μηχανήματος, τέλος πάντων, έτσι να μην είχε πλήρη απασχόληση αυτό, αλλά χρειαζόταν οπωσδήποτε να υπάρχει ένα. Δεν γίνεται χωρίς υδραυλικό, χωρίς ηλεκτρολόγο, χωρίς χειριστή και διάφορες άλλες ειδικότητες. Έτσι, όταν έχουν τρεις Δήμοι, παράδειγμα, όμως, και έχουν από δύο ηλεκτρολόγους ο καθένας, θα έχουν έξι. Άρα, πιθανόν με σωστή οργάνωση, γιατί ξεκινάει πρώτα από εμάς αυτό, γιατί ποτέ δεν θα αναφερθώ σε υπαλλήλους ότι δημιουργούνται προβλήματα, αν δεν οργανώσουμε εμείς σωστά τις δουλειές, ούτως ώστε παράδειγμα να δούμε πραγματικά, να δούμε θέματα κοστολόγησης κτλ. Τρεις Δήμοι, ένα Δήμος Προσοστάνης, σας λέω, παράδειγμα είναι ορατό, γιατί δεν θέλω να μπω σε πολύ δύσκολα θέματα, θα παρεξηγηθώ. Όπου λειτουργεί με τους 70 περίπου υπαλλήλους που μου λέει ο συναδελφός μας και εμείς έχουμε 110. Έτσι. Τώρα δεν θέλω να πω ότι και εμείς με 70 θα ήθελα να λειτουργούμε. Το πρόβλημα είναι καθαρά οικονομικό. Προς Θεού δεν θέλουμε να απολυθεί ούτε μισός υπάλληλος και ποτέ, γιατί και εγώ υπάλληλος είμαι. Έτσι. Δεν έγινε ξαφνικά τώρα δήμαρχος και κάνω, βλέπω τα πράγματα από άλλη σκοπιά. Τα βλέπω λίγο διαφορετικά, αλλά δεν ξεχνάω ότι και εγώ αύριο θα σταματήσω από το Δήμο, θα πάω πάλι σε μια υπαλληλική θέση. Και ευτυχώς είμαι για τους τυχερούς που θα έχω και δουλειά. Ή έχω τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα έχω. Έτσι, ένα θέμα καθαρά κόστος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, από τους 110 υπαλλήλους, έχουμε 220.000 μηνιαία μισθοδοσία. Και υπάρχει ένα κράτος το οποίο μας δίνει 180.000 το μήνα τακτική επιχορήγηση για μισθοδοσίες και τα λειτουργικά μας έξοδα. Σίγουρα μέσα σε αυτά τα 220 υπάρχουν και τα ανταποδοτικά. Με λίγα λόγια, σε μια εποχή στην οποία ο Δημότης δυσκολεύεται να πληρώσει τα δημοτικά τέλη, τα οποία είναι τα μόνα μας άλλα έσοδα πλην αυτό που μας δίνει το κράτος. Καταλαβαίνετε τι αγώνας γίνεται κάθε μήνα να πρέπει ο Δήμος Δοξάτου να βρει 40.000 για να καλύψει μόνο τις μισθοδοσίες. Αυτό εννοώ, δηλαδή υπάρχει τεράστια διαφορά. Κάποτε ήμασταν άνετοι. Τώρα μας μειώσανε 60% των τακτικών, αυτό το 180 δηλαδή, ήταν πάνω από 300. Ίσως τότε ήταν και πολλά τα χρήματα. Θα μπορούσα να πω και όλα. Θα μου πεις όταν τα είχατε το λέγατε. Όχι. Τώρα όμως που αναγκαστικά σφίξαμε όλοι το ζωνάρι μας, βλέπουμε ότι ήταν αρκετά χρήματα για τότε. Γίνεται μια μεγάλη μάχη. Γι' αυτό το αναφέρω κιόλας για να δείξω ότι ο Δήμος μας δεν έχει την οικονομική άνεση που πιθανόν να έχουν κάποιοι άλλοι Δήμοι, διότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το χρηματικό πρόβλημα. Μην θέτουμε ότι έχουμε πολλούς υπαλλήλους και τέτοια. Αν θέλετε όμως θα αναφέρω και λίγο για το κομμάτι των υπαλλήλων, έτσι λίγο για να ταρακουνιόμαστε κιόλας και να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε στην Ελλάδα.